Σοφία, να ξεκινήσουμε από εσένα στο περιθώριο του συνεδρίου του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος, εκεί που βρίσκεσαι, στο Βουκουρέστι. Συνομιλήσατε με τον Πρωθυπουργό. Πώς περιέγραψε ο Κυριάκος Μητσοτάκης την πυραυλική επίθεση που βίωσε στην Οδυσσό? Ναι, Ματίνα, καλησπέρα από το Βουκουρέστι. Όπως καταλαβαίνεις, το ενδιαφέρον των δημοσιογράφων ήταν έντονο, προκειμένου να συναντήσουμε τον Πρωθυπουργό και να μας περιγράψει ο ίδιος πώς βίωσε αυτή τη στιγμή, όταν λίγο μετά την επίσκεψή του στο λιμάνι της Οδυσσού έγινε αυτή η μεγάλη έκρηξη, αρκετά κοντά, όχι βέβαια 150 μέτρα, περίπου 2 με 3 χιλιόμετρα μακριά από την Ελληνική. Θες είχαμε πάντως την εντύπωση ότι πρόκειται για μερικές εκατοντάδες μέτρα μακριά από την Ελληνική, ναι, Αποστολή. Ήταν τόσο έντονη η έκρηξη, Ματίνα, που φάνηκε, οι πρώτες εκτιμήσεις ήταν ότι αυτή η έκρηξη έγινε πάρα πολύ κοντά. Καταλαβαίνεις όμως ότι ακόμα και αν η απόσταση αυτή είναι 2 ή 3 χιλιόμετρα, το τράνταγμα που δημιουργείται από αυτήν την έκρηξη είναι πάρα πολύ έντονο και, όπως έλεγαν οι ελληνικές πηγές, κανείς δεν γνωρίζει αν μπορεί ένα δεύτερο χτύπημα, ίσως πιο κοντά, ερχόταν στην ελληνική αποστολή και την ουκρανική αποστολή, αν δηλαδή ακολουθούσε και ένα δεύτερο χτύπημα. Ρωτήσαμε λοιπόν τον Πρωθυπουργό αν ανησύχησε η αποστολή, ο ίδιος πώς βίωσαν αυτήν την στιγμή. Όλοι μας ανησυχήσαμε, είπε ο Κυριάκος Μητσοτάκης, αν σκεφτείτε ότι ήμασταν σε ανοιχτό χώρο, χωρίς τη δυνατότητα να καλυφθούμε οπουδήποτε. Ήταν κάτι πολύ άγριο, είπε ο Κυριάκος Μητσοτάκης, λέγοντας μάλιστα ότι η απόφαση που πήρε η Ευρώπη να στηρίζει στεναρά, με όποιον τρόπο μπορεί, είτε αμυντικό είτε οικονομικό, την Ουκρανία, θεωρεί ότι ήταν η σωστή. Αντιλαμβάνεται κανείς, μας είπε ο Πρωθυπουργός, τι σημαίνει πόλεμος. Εμείς ήμασταν εκεί για 7 ώρες. Για τους Ουκρανούς είναι καθημερινή πραγματικότητα. Και αυτό επιβεβαιώνει την ορθότητα της επιλογής της Ευρωπαϊκής Ένωσης να στηριχθεί η Ουκρανία απέναντι στη ρωσική επιθετικότητα.